Τέτοια φωκάτσα δεν έχει ξαναφάει. Θα χρειαστούμε 10 γραμμάρια μαγιά, 400 ml νερό, 8 γραμμάρια αλάτι και 550 γραμμάρια αλεύρι κούλα. Βάζω το νεράκι μέσα στην μπασίνα και θα λιώσω τη μαγιά. Θα αφήσω 5-10 λεπτά και θα προσθέσω το αλεύρι. Και τέλος προσθέτω το αλάτι. Ανακατεύω, ζυμώνω. Θα βάλω το ζυμάρι μου σε ένα σκεύος. Θα σκεπάσω με σελοφάν. Και θα το αφήσω για μισή ωρίτσα περίπου. Τη μισή ώρα θα ανακατέψω και αυτό θα το κάνω 4 φορές. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από μία μέρα στο ψυγείο. Δείτε εδώ, τις φουσκάλες. Αυτό θέλουμε. Βρέχω λίγο τα χέρια μου. Εδώ δείτε. Και τώρα θα το βάλουμε σε αυτό το ταψάκι με τη λαδόκολλα για να το ψήσουμε. Θέλει έτσι απαλές και αέρινες κινήσεις. Θα βάλω λαδάκι στα χέρια μου, ελαιόλαδο. Και πάμε να κάνουμε τις χαρακτηριστικές τρυπούλες που έχει η φωκάτσα. Κάνουμε έτσι τις τρυπούλες με τα δάχτυλα. Θα βάλουμε δέντρο λίβανο, ντοματίνια και ελίτσες. Και από πάνω θα ραντίσουμε με λίγο νεράκι. Πάμε να τρίψουμε και λίγο αλάτι από πάνω. Και πάμε να ψήσουμε στους 220 στον αέρα για περίπου 20 με 30 λεπτά. Δείτε εδώ μια ομορφιά. Όπω, ακούστε, απ' έξω είναι κρατσανιστό. Που αυτό θέλουμε. Να κάνει μέσα κενά και φουσκαλίτσες. Στολή, έλα να δοκιμάσεις. Τι είναι αυτό? Φωκάτσα. 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 Το πιάνω στο χέρι και κάνει κράτ. Ωραίο. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλη συνταγή θέλετε να σας φτιάξω.